Τι κάνετε, κύριε Λαφτσή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλά, μια χαρά. Μια χαρά. Πάντα καλά, ευχόμαστε. Ψάχνουμε πληροφορίες, ψάχνουμε ενημέρωση. Θέλουμε να μας μεταφέρετε την εικόνα που έχετε για τον Ιβοριανό, τον Γιάγια Μελέτζε, που φαίνεται ότι καταλήγει στον Άρη. Ποια είναι η εικόνα που έχετε? Ο Γιάγια έχει αφήσει ένα όνομα μεγάλο ταλέντο τα τελευταία δύο χρόνια που είναι στη Βουλγαρία. Το είχε πάρει ο ιδιοκτήτης της ομάδας Μπότεφ παλιά, μετά χώρισε με τη διοίκηση και μετέφερε και παίκτες και ο ίδιος πήρε άλλη ομάδα στη Σόφια, Σεπτέμβρη Σόφια. Έπαιξε φέτος στο πρωτάθλημα με τη Σεπτέμβρη, έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία σαν αμυντικό χαφ. Αμυντικό χαφ όμως που είναι πολύ εργατικός, πάρα πολύ, τρέχει, βγάζει την μπάλα, δίνει πάσες, δεν είναι μόνο αμυντικό χαφ, είναι και δημιουργικό. Είναι μεγάλο ταλέντο, μπορεί να φτάσει πραγματικά όλοι οι ειδικοί που έχουμε συζητήσει παλιά. Λένε ότι έχει μπροστά του όραμα, μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά, εξαρτάται και από αυτόν και από την ομάδα που θα πέσει, το προπονητή που θα πέσει, γιατί πραγματικά είναι μεγάλο ταλέντο. Η λογική υπό την οποία τον αποκτά ο Άρης, κύριε Λαφτσή, είναι η εξής. Θέλει έναν ποδοσφαιριστή ο προπονητής της ομάδας, ο Πάκο Ερέρα, που έχει έφεση στο ανασταλτικό, στο αμυντικό κομμάτι της θέσης του ανασταλτικού μέσου. Χρειάζεται λοιπόν έναν παίκτη με τα τρεξίματα και το ταλέντο στο μαρκάρισμα, όπως μας περιγράφεται ότι έχει ο Μελέτζε, προκειμένου να μπορεί να παίξει και με έναν και με δύο ανασταλτικούς μέσους, εφόσον το επιλέξει. Η ερώτησή μου, μετά από όσα μας περιγράφεται για το ταλέντο του ποδοσφαιριστή, είναι ότι έχει σήμερα τις παραστάσεις και την ικανότητα να ενταχθεί και να παίξει άμεσα ως βασικός στο ελληνικό πρωτάθλημα? Ποια είναι η εκτίμησή σας? Στον Άρη πιστεύω μπορεί να παίξει. Για Ολυμπιακό, η ΠΑΟΚ τώρα είναι πιο δύσκολο, όμως το ταλέντο και η πείρα που απέκτησε, που έχει σαν παίκτης και η αίρησή του να αποδώσει, αυτός ξέρει ότι και η Βουλγαρία και η Ελλάδα είναι μόνο ένα σταθμό. Τουλάχιστον αυτά είναι οι σκέψεις του ιδιοκτήτη της ομάδας εδώ, δεν ξέρω τώρα αν το πουλάνε ή το νοικιάζουν στον Άρη. Πιστεύω θα κρατήσει ποσοστά, είναι πραγματικά ότι έχει μέλλον και είναι σαν τα διαμάντια που λέμε, που πρέπει κάποιος να εργαστεί για να γυαλίσουν, να φωτίζουν. Είναι μια κατάσταση συνειδιοκτησίας αυτή που θα υπάρξει, αλλά αυτό που ενδεχομένως δεν έχετε υπόψη σας, δεν είστε και υποχρεωμένος άλλωστε, είναι ότι οι κινήσεις που πραγματοποιούνται για την ενίσχυση του ρόστερ του Άρη φέτος είναι αρκετά σημαντικές, έχουν κάνει εντύπωση νομίζουμε στην ελληνική ποδοσφαιρική αγορά και ιδιαίτερα στο χώρο που θα κινηθεί το παιδί αυτό, στο χώρο της μεσαίας γραμμής, έχουν αποκτηθεί και ποδοσφαιριστές με σημαντικές παραστάσεις, όπως ο πρώην αρχηγός της Εθνικής Αλβανίας, ο Μίτζεν Μπάσα, όπως πρώην ποδοσφαιριστής της Μπόκα Τζούνιορς, ο Κολάσο. Δεν είναι εύκολο δηλαδή, και αναφέρομαι στο σχόλιο σας, το αν είναι εύκολο να παίξει στον Άρη σε σχέση με τον Ολυμπιακό ή τον ΠΑΟΚ, παραδείγματος χάρη. Ναι, δεν υποτιμάω τον Άρη, απλώς ξέρω που βρισκόταν ο Άρης πέρσι. Αυτά είναι πράγματα τα οποία βεβαίως χαίρομαι που ίσως η διοίκηση έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ξανά ένα μεγάλο Άρη. Όμως πραγματικά το ταλέντο και τη δύναμη που έχει αυτό το παιδί δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα να καθιερωθεί στην ομάδα και να παίζει σαν βασικό. Το πιστεύετε, είναι σαφές, το καταλαβαίνουμε. Το καταλαβαίνουμε. Είναι πραγματικά ταλέντο με πολύ δύναμη, με πολύ τρέξιμο, με πολύ ποιότητα. Δεν είναι μόνο ένας κόφτης που μπορεί να κλέψει την μπάλα, όμως μετά μπορεί να τη δώσει, να βγάλει την μπάλα, γιατί αυτό είναι ένα βασικό πράγμα. Μπορείς όχι μόνο να κλέψεις, όμως να την προωθήσεις, να βγάλεις την πάσα. Αυτό είναι σημαντικό και αυτός το έχει, το παιδί το έχει αυτό το πράγμα. Θα είχαμε, λέτε, την ευκαιρία και κάποια στιγμή να σας δούμε, να έρχεστε να τον παρακολουθήσετε? Δεν είναι και μεγάλη απόσταση από τη Σόφια μέχρι τη Θεσσαλονίκη? Δεν είναι μεγάλη, ναι. Είναι κάτι που όταν είναι ντέρμπι Θεσσαλονίκη αξίζει
το Κόπενα κατεβαίνουμε 300 χιλιόμετρα. Θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά, κύριε Λαφτσή. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία. Ήταν πολύ χρήσιμο αυτά που μας είπατε. Ελπίζω να πάει καλά όλες οι ομάδες και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα. Ελπίζω πιο ήσυχο πρωτάθλημα, χωρίς τα σκάνδαλα που είχε πέρσι, και ας κερδίζει ο καλύτερος. Αρένα 89,4.